Αυτές τις δύο μέρες διοργανώνουμε το πρώτο Παγκρίτιο Νοσηλευτικό Συνέδριο. Πρόκειται για μια συνδιοργάνωση της περιφέρειας Κρήτης, της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας, των διοικήσεων των νοσηλευτικών υπηρεσιών όλων των νοσοκομείων της Κρήτης και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και του Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδος. Πρόκειται για μια συνάντηση επιστημονική όλων, δηλαδή από ό,τι καταλαβαίνετε, όλων των νοσηλευτών. Σκοπό έχει την συνεχιζόμενη εκπαίδευση των νοσηλευτών της Κρήτης. Η προσέλευση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Έχουμε γύρω στις 400 περίπου εγγραφές από όλη την Κρήτη. Ευελπιστούμε ότι αυτό θα γίνει θεσμός για την προβολή της νοσηλευτικής σαν επιστήμη, της νοσηλευτικής σαν επάγγελμα. Η θεματολογία του συνεδρίου είναι πάρα πολύ πλούσια. Αφορά γενικά θέματα που άπτονται της νοσηλευτικής, από την πρωτοβάθμια έως τη δευτεροβάθμια και τη τριτοβάθμια περίθαλψη. Και η πανδημία πριν, δεν μπορούσαμε να είμαστε διαζώσεις παντού, να χωρίσουμε τις περιφέρειες, δηλαδή να κάνουμε το πρώτο Παγκρίτιο, το πρώτο Πανεπιστημιακό, το πρώτο Πανυπηρετικό, δηλαδή συγκέντρωση που να είναι φορείς, νοσηλευτές και άλλοι επαγγελματίες υγείας από τον ίδιο χώρο, γιατί υπάρχει καλύτερη πρόσβαση, καλύτερα μπορούν να συνοηθούν μεταξύ τους. Έτσι λοιπόν ξεκίνησαμε από την Κρήτη και κάναμε την πρώτη αυτή ένα συνέδριο, την Πακρίτια πρώτη συνάντηση των νοσηλευτών και άλλων επαγγελματιών υγείας και με θέματα τα οποία αφορούν όχι μόνο την Κρήτη αλλά όλη την Ελλάδα. Αρχίσαμε με θέματα που αφορούν την πανδημία, θέματα από την κλιματική αλλαγή, τα καινούργια δεδομένα στην νοσηλευτική, γιατί η ιατρική και η νοσηλευτική επιστήμη είναι εκείνη που εξελίσσεται πάρα πολύ γρήγορα. Επομένως, οι νοσηλευτές δεν πρέπει να μείνουν πίσω και αρκεί να σας πω ότι κάθε νοσηλευτής, παρότι είναι βεβαρημένος με ένα πολύ δουλειά στο νοσοκομείο, εν τούτης όμως ασχολούνται και με την έρευνα και προσπαθούν να βρουν ό,τι καινούργιο και να κάνουν παρεμβάσεις πάντα προς όφελος των ασθενών.